Γεια σας. Ο σκοπός του βίντεο είναι να δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο καίγεται μια αντίσταση η οποία έχει είναι σαν αποσπυρωμένης Γάζας, βομβαρδιστής. Να δούμε τον τρόπο με τον οποίο προειδοποιεί για το ότι θα συμβεί και στη συνέχεια προσπαθήσουμε να το κάψουμε τελείως. Εδώ βλέπουμε την κατάσταση που είναι η φυτιλοαντίσταση μετά από περίπου 3-4 ml. Είναι από ό,τι βλέπουμε αρκετά καθαρή. Είναι ρυθμισμένο στα 4,7 volt. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε θα αφαιρώσω την προχωροσία δεν υπάρχει προχωροσία εδώ πέρα. Εδώ εντάξει ήταν λόγω του ότι ήταν βραγμένο το φυτίλι, δεν αισθάνθηκα την παραμικρή διαφορά. Εδώ πέρα αισθάνθηκα μια αλλαγή στη γεύση. Υποθέτω ότι αυτό είναι ένας αρκετός συνεγερμός για να μπορέσει ένας εμπειρος απνιστής να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι κάτι πρέπει να διορθώσει στην πορεία. Απλά θα ανοίξω τώρα να δούμε σε τι κατάσταση είναι μετά από αυτό. Από ό,τι βλέπουμε δεν έχει πάθει το παραμικρό σε σχέση με πριν. Θα δείξω άλλη μια τζούρα, αλλά δεν θα την κατεβάσω κάτι γιατί δεν θα την κατεβάσω στα πνευμόνια, γιατί σίγουρα θα πάρω κάμενα. Βλέπουμε ότι ενώ έχει στεγνώσει, ακόμα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Συνεχίζω. Ναι, τώρα στον αέρα είναι έντονη η μυρωδιά του καμένου. Ακόμα βλέπουμε ότι με τη λίγη υγρασία που έχει μείνει πάνω στο φυτίλι από τις ίνες της βαμβακυρής Γάζας έχει προστατέψει αυτή η υγρασία. Λοιπόν, θα τραβήξω άλλη μία, αλλά επειδή μετά το στόμα μου θα γίνει τσαρούχι θα σταματήσω και απλά θα καίω. Δεν τα βάλω. Το στόμα μου έχει τσαρουχιάσει. Βλέπουμε ότι έχει αρπάξει λιγάκι γύρω από το ποινίο. Και τώρα απλά θα κάνω χτυπήματα στον αέρα της τάξης των 5 δευτερολέπτων περίπου.
Βλέπουμε ότι έχει μαυρίσει γύρω. Νομίζω δεν έχει νόημα από εδώ και πέρα να δείχνω την κατάσταση της αντίστασης, κάθεται αυτή και λιγάκι. Θα το κάνω μια και καλή, απλά θέλουμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα καεί. Το ότι θα καεί το ξέραμε από πριν. Από ό,τι βλέπουμε φλόγα δεν αναπτύσσεται. Μάλλον δεν μπορούμε να τη δούμε. Μπορεί να έχει συμβεί κάτι εκεί μέσα, αλλά τώρα ποιος ξέρει. Ένα στιγμίο ίσως και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, είναι και η τελευταία φορά που το κάνω. Ωραία. Ξανά την αυτό το ματάει πλέον, δεν πιάνεται εύκολα. Κατάσταση. Έχει καεί σχεδόν τελείως. Το θέμα είναι ότι δεν υπήρξε φλόγα. Όσο ήταν κλειστό, είμαι σίγουρος ότι τώρα θα πάρει φωτιά, έτσι και το αφήσω σε ανοιχτό χώρο όπως είναι. Θα αρπάξω. Αλλά είναι γιατί βρίσκεται σε χώρο που αερίζεται και τροφοδοτείται με οξυγόνο, οπότε δεν νομίζω να διατρέχει, τουλάχιστον σε αυτού του τύπου τους ατμοποιητές, φόβο να πάρει κάποια φωτιά όσο είναι κλειστό. Εγώ προσωπικά το έχω αποκλείσει ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο σε τέτοιου είδους ατμοποιητές.
καλό είναι κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες όσοι θέλουν να δοκιμάσουν τη βαμβακερή γάζα σαν εναλλακτική του φυτιλιού, να το δοκιμάσουν κιόλας για να είναι σίγουροι ότι κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες δεν πρέπει να συμβεί κάτι δυσάρεστο. Αυτά. Καλή σας μέρα.